Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κορή πολύ στην ακρογιαλιά. Χιλιάδες φίλοι της ανόρθωσης ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου μετά από 13 χρόνια. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αντώνης Παπαδόπουλος, όπου στείνεται τρικούβερτο πάρτι. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο χώρο στάθμευσης του κυπέλου, όπου οι οπαδοί της ανόρθωσης παρακολουθούν την απονομή του 11ου κυπέλου της ομάδας από γιγαντοοθόνη σε απευθεία σύνδεση με τον Α. Χιλιάδες φίλαθλοι της Μεγάλης Κυρίας κάνουν τη νύχτα μέρα και τα μέτρα προστασίας από την πανδημία πάνε περιπατώ. Οι κερκίδες του Αντώνης Παπαδόπουλος πλημμυρίσουν και το χώμα που περπάτησα αντυχεί μέχρι τη σκλαβωμένη βασιλεύουσα. Περίπατο πάει και η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 11 το βράδυ, καθώς ο αγώνας ολοκληρώθηκε μόλις λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με τον κόσμο να παραμένει αμετακίνητος στις θέσεις του για να υποδεχθεί την αποστολή των κυπελούχων. Θα δώσουμε την ευκαιρία, ανάλογα και με την εξέλιξη των μέτρων, με μια πιέστα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Η αποστολή τελικά φτάνει γύρω στις 1 τα ξημερώματα και αποθεώνεται από τον κόσμο που πλημμυρίζει τον αγωνιστικό χώρο. Τρία πρόσωπα κατηγορηθήκαν γραπτώς για τη ρήψη φωτοβολίδος στον αγωνιστικό χώρο μετά από ταυτοποίηση από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του γηπέδου. Ενώ τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει η αστυνομία για τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν θα καθοριστούν αύριο από τον αρχηγό της δύναμης.